απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Οι εξελίξεις για την κατασκευή της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Η διαθετική τροπή κάνει λόγο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος. Ποιες οι προϋποθέσεις για ολοκλήρωση του έργου και ποιο το χρονοδιάγραμμα. Τι απαντά η αντιπολίτευση σε απευθεία σύνδεση. Ποντίκια αλώνιζαν για 10 ημέρες σε νηπιαγωγείο της Πάτρας. Τι καταγγέλουν οι γονείς. Ιδιοκτήτης λέσχης καπνιστών στη Ζάκυνθο προσφεύγει στη δικαιοσύνη για το πρόστιμο που του επιβλήθηκε. Πιστεύει σε δικαίωση ο συνηγορός του. Έρχεται το τέλος της εποχής του λιγνίτη στη Μεγαλόπολη. Όλες οι λεπτομέρειες από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τι υποστηρίζει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.